Ποιες είναι αυτές οι 5 λέξεις που δεν πρέπει να λέμε γιατί μπλοκάρουν τις επιθυμίες μας, τις κρατάνε μακριά μας, αποτελούν μπλοκ των επιθυμιών μας. Είναι 5 λέξεις τις οποίες τις χρησιμοποιούμε καθημερινά χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε, ασυναίσθητα. Τις χρησιμοποιούμε παρόλο που κάνουμε τεχνικές αυτοβελτίωσης, υλοποίησης επιθυμιών, παρόλο που βαδίζουμε το δρόμο της προσωπικής ανάπτυξης, προσπαθούμε να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, παρόλα αυτά, εκεί που κάνουμε ό,τι κάνουμε, μπορεί μετά από λίγο ή την επόμενη μέρα να πούμε μία από αυτές τις 5 λέξεις, θα σας πω τώρα γιατί μπορεί να μην φαίνονται, και να τα μπλοκάρουμε όλα, να τα καταστρέψουμε όλα. Μας καταστρέφουν αυτές οι λέξεις και θέλω να τις σημειώσετε. Μπορείτε να έχετε ένα τετράδιο, ένα μπλοκ, ένα οτιδήποτε, ένα στυλό, ένα μολύβι, κάτι όμως σημειώστε, κρατήστε σημειώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ όταν πρωτοξεκίνησα πριν από περίπου 4 χρόνια, είχα γεμίσει τετράδια και τετράδια. Ασταμάτητα έγραφα και σημείωνα. Φυσικά όλα αυτά τα τετράδια δεν υπάρχουν, δεν είναι εν ζωή, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που λίγο ξεκαθαρίζω. Τα παλιά τα δίνω δρόμο. Αλλά έχω κρατήσει όμως κάποια τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν ωραίες προτάσεις με νοήματα, ωραία quotes, κάποιες ωραίες παραγράφους με τεχνικές που δεν τις άφησα τις τεχνικές βέβαια να τις γράψω με πολύ λεπτομέρεια, τις έγραφα λίγο πιο επιγραμματικά. Αυτά τα κράτησα για να υπάρχουν. Πάμε λοιπόν να γράψουμε τις 5 λεξούλες. Ακατόρθωτο, ακατόρθωτο, αδύνατο, δεν μπορώ, στο αδύνατον αναστέναξα, δεν μπορώ, αποκλείεται, δύσκολο, είναι ακατόρθωτο δηλαδή, είναι αδύνατο, δεν μπορώ, αποκλείεται να μου συμβεί, είναι δύσκολο. Πόσοι από εσάς στην καθημερινότητά σας χρησιμοποιείτε αυτές τις λέξεις, τις 5 και τις 5 ή αν όχι και τις 5, κάποια από αυτές τις 5 και για σχολιάστε μου. Ποιος σας έρχεται καμιά φορά εδώ πέρα πάνω και βγαίνει από το στοματάκι σας, πάτε να σκεφτείτε θετικά, ok, όλα καλά, θετικές δηλώσεις, οραματισμοί, τεχνικές, το να τ' άλλο. Ποια όμως λέξη αμέσως, όταν σκέφτεστε τη ζωή που θέλετε να ζήσετε, ποια σας έρχεται εδώ στο στοματάκι, στην άκρη, ποια βγάζετε? Πολλές φορές έχω πει δεν μπορώ και πολλές φορές έχω πει είναι δύσκολο, εγώ προσωπικά. Ακόμα και για το κανάλι μου, για να σας φέρω ένα παράδειγμα, στο YouTube, το είχα ξεκινήσει πριν από 3 χρόνια, το κανάλι μου ενεργό, όσον αφορά την αυτοβελτίωση και τις τεχνικές manifest, είναι εδώ και ένα χρόνο και κάτι, ένα χρόνο και 2 μήνες, ένα χρόνο και 3 μήνες. Το είχα ξεκινήσει όμως με διατροφή και γυμναστική, γιατί τότε ήμουν σε εταιρεία διατροφής και ήθελα πάλι να εμπνέω και να παρακινώ τον κόσμο να γίνεται μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Και κάπως έτσι το ξεκίνησα. Να σας πω την αλήθεια, πάτωσε. Εγώ όμως ήθελα να έχω ένα επιτυχημένο κανάλι στο YouTube. Αλλά επειδή είπα είναι δύσκολο, γιατί από αυτά που διάβαζα και από αυτά που άκουγα και από αυτά που έβλεπα σε βίντεο να μιλάνε για το YouTube και πόσο δύσκολα είναι να ανέβει ένα κανάλι, γιατί ο αλγόριθμος είναι τέτοιος, δεν είναι σαν του TikTok που ανεβαίνεις εκεί σε followers, subscribers πιο γρήγορα. Κράτησα το μυαλό μου το είναι δύσκολο και όταν έκανα κάποια βίντεο, όχι πολλά, και είδα ότι δεν πάνε καλά, δεν έχουν πολλές προβολές, είπα και εγώ είναι δύσκολο, τελικά έχουν δίκιο, είναι δύσκολο. Έμεινα στο TikTok, το TikTok ανέβαινε, ήταν πιο εύκολο, πιο μικρά τα βιντεάκια, πιο εύκολο και για μένα, δεν ξέρω, το είχα πάρει λίγο και το διασκέδαζα εγώ. Ανέβαζα όμως κάθε μέρα, μπορεί και 2-3 βίντεο την ημέρα. Ανέβηκαν πάρα πολλοί followers μου εκεί και κάποια στιγμή πέφτω στο γνωστό σε όλους, φαντάζομαι δηλαδή θα είναι γνωστό στον Gary V, είναι top στο marketing και στα social media ανά τον κόσμο με εκατομμύρια followers και λέει δεν είναι κάτι, πάρτε τα βίντεο από το TikTok και πάντε τα στα shorts, τα μικρά βίντεο εδώ στο YouTube, shorts, τότε είχαν πρωτοδημιουργηθεί. Λέω θα το ξαναδοκιμάσω,
Ποτέ όμως μπορεί να το άφησα το κανάλι μου στο YouTube στην άκρη, είπα «ΟΚ, άστο, είναι δύσκολο, θα το δω αργότερα, θα δω τι θα κάνω, άστο τώρα, άστο». Αλλά έψαχνα, συνέχιζα, λέμε ότι όποιος ψάχνει βρίσκει. Συνέχιζα λοιπόν να μελετάω, να ψάχνω, να διαβάζω, να ακούω, να βλέπω. Και πέφτω σε αυτό που λέει πάρτε τα βιντεάκια από το TikTok και πάντα τα στα shorts, γιατί εκεί είναι ο αλγόριθμος τέτοιος που θα σας ανεβάσει πάρα πολύ γρήγορα. Και έτσι και έγινε, για να σας το τρέξω λίγο και να καταλήξω σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε ανέβηκε άρχισε να ανεβαίνει το YouTube, μετά λέω άντε να κάνω και πιο μεγάλα βίντεο πάνω στις σχέσεις, λίγο πάτησα και στο αυτοβελτίωση, άρχισα και εγώ προσωπικά να κάνω κάποιες τεχνικές manifest και είδα αποτελέσματα, οπότε λέω κάτσε να το μοιραστώ και αυτό. Και το αποτέλεσμα είναι τώρα να είμαστε πάνω από 50.000, που ο αρχικός μου στόχος, γιατί γράφω και μελετάω τους στόχους μου καθημερινά, ο αρχικός μου ήταν οι 50.000. Τώρα τους έχω πάει έχω γράψει νέους στόχους και όσον αφορά το YouTube είναι 100.000 subscriber στόχος. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ποτέ να μην τα παρατάτε, μα ποτέ. Μπορεί να αφήνετε κάτι για λίγο στην άκρη, γιατί δεν σας δουλεύει. Οπότε όταν κάτι δεν μας δουλεύει, σταματάμε να το δουλεύουμε. Πώς θα γίνει δηλαδή, θα συνεχίζουμε να επιμένουμε να δουλεύουμε κάτι το οποίο δεν μας δουλεύει? Κάντε λίγο, δώστε λίγο χώρο και χρόνο στον εαυτό σας, κάντε λίγο πίσω για να μπορέσετε να τα δείτε τα πράγματα πιο καθαρά. Εγώ είδα τότε ότι αυτό το κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι στη γυμναστική και στη διατροφή υπήρχε κορεσμός και προφανώς δεν ήτανε για μένα, δεν ήμουνα εγώ αυτό, δεν μπορούσα να το στηρίξω τόσο καλά. Αλλά το δρόμο μου τον βρήκα, γιατί πάρα πολλοί από εσάς με ρωτάτε πώς φάνει να βρω το δρόμο μου, πώς μπορώ να βρω τον πραγματικό μου σκοπό σε αυτή τη ζωή, τι μπορώ να κάνω για να εξελιχθώ, τι μπορώ να κάνω με βάση αυτό που μου αρέσει, με βάση αυτό που είναι το πάθος μου, πώς μπορώ να εξελίξω το πάθος μου, το χόμπι μου, ένα ταλέντο μου. Μελετήστε, ψάξτε. Και αν πείτε δύσκολο, ακατόρθωτο, δεν μπορώ κτλ, δηλαδή μία από αυτές τις πέντε λέξεις και τις πέντε λέξεις, συνειδητοποιήστε ότι την έχετε πει τη λέξη, αλλάξτε την ή μην τη λέτε ξανά καθόλου ή και να την ξαναπείτε, «Οπ, εγώ αυτή τη λέξη δεν πρέπει να τη λέω, γιατί πλέον αυτό κάνω», και συνεχίστε να προσπαθείτε, συνεχίστε να ψάχνετε, συνεχίστε να μελετάτε. Ο δρόμος θα σας ανοιχτεί, το μονοπάτι θα σας ανοιχτεί, σημάδια θα πάρετε και θα δείτε προς τα που πρέπει να κατευθυνθείτε, γιατί και εγώ σαν σημάδι το θεώρησα, το ότι είδα εκείνο το επεισόδιο που έπρεπε να δω από τον Gary V, που είπε πάρτε τα βίντεο από το TikTok και μεταφέρτε τα στα shorts, που ήταν τότε νεοεισερχόμενα τα shorts στο YouTube πριν από 1,5 περίπου χρόνο, και εκτοξεύτηκα. Αλλά πρέπει πολλές φορές να δίνουμε και λίγο χώρο και χρόνο στον εαυτό μας, να μην πιέζουμε τα πράγματα, και πρέπει να έχουμε και υπομονή, επιμονή, πειθαρχία σε αυτά που κάνουμε και ισχυρή θέληση, γιατί εμένα η θέλησή μου ήταν ισχυρή. Ήθελα κάτι να κάνω εδώ μέσα, ήθελα κάτι να βρω που να έχει να κάνει με έμπνευση και παρακίνηση για να μπορεί ο άνθρωπος να ζει καλύτερη ζωή, καλύτερες ζωές, με περισσότερη θετικότητα, με περισσότερη αισιοδοξία, γιατί αυτό ήθελα για μένα, οπότε αυτό ήθελα να βγάζω και προς τα έξω, προς τον κόσμο. Έγινε δηλαδή σιγά σιγά η αποστολή μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία τεχνική και μετά να λέμε να την αναιρούμε. Ακατόρθωτο, αποκλείεται, δύσκολο, δεν μπορώ. Τελείωσε. Εκεί που την κάνατε, μόλις πείτε αυτές τις λέξεις, εκεί και τα χαλάσατε όλα. Είναι τόσο σοβαρό αυτό που βγάζετε σαν ενέργεια προς τα έξω όταν μιλάτε κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ το είπα το είναι δύσκολο, το είπα μία φορά, το άφησα, έκανα στην άκρη, συνέχισα όμως να κάνω το κομμάτι μου μέσα στα social media. Κάποια στιγμή έπεσα στην πληροφορία, την εφάρμοσα και εξέλιξα το κανάλι μου στο YouTube. Βέβαια τότε δεν ήξερα αυτό, τις πέντε λέξεις, ότι δεν πρέπει να τις λέμε, γιατί είναι αρνητικές, γιατί βγάζουν προς τα έξω αρνητικές δονήσεις στο ενεργειακό μας πεδίο και προσελκύουμε. Τι, προσελκύουμε κι άλλο ακατόρθωτο, προσελκύουμε κι άλλο δεν το έχω, κι άλλο δεν μπορώ, κι άλλο είναι αδύνατο. Δηλαδή θα είναι αδύνατο και ακατόρθωτο αυτό που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Δεν θα το πραγματοποιήσετε ποτέ. Είναι τόσο απλό τελικά, αλλά είναι και τόσο δύσκολο να προσέχουμε, να αρχίσουμε να προσέχουμε τι βγάζουμε από εδώ, από το στοματάκι μας.